Τα νέα, πρώτη ανάσα στη μεσαία τάξη. Μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι, τι θα ισχύσει για μισθωτούς συνταξιούχους εισοδηματίες. Αναλυτικά παραδείγματα αναπερίπτωση, το πρώτο ψαλίδι έως 30%. Ακόμη, απάντηση Αθήνα και Ρώμη στην προκλητικότητα τη Αγκύρα. Έχετε ΑΟΣ με την Ιταλία. Η Τουρκία στέλνει στρατό στη Λιβύη. Έκτακτο επίδομα 120 ευρώ σε όλε τι ένοπλε Δυνάμεις. Άλλωστε, επόμενο σταθμό του κυρίου Δένδια είναι η Ρώμη. Έτσι να πούμε, μετά τα ταξίδια που έχει ήδη κάνει για το θέμα αυτό. Σωστά. Επάμε πάμε στην καθημερινή μείωση ω 30% τη εισφορά αλληλεγγύη. Το μέσο ετήσιο όφελο θα ανέρχεται σε 150 ευρώ για του μισθωτού. Φωνική επίθεση στην υπηρεσία πληροφοριών στη Μόσχα. Στρατιωτική βοήθεια ζητεί η Τρίπολη από την Άγκυρα, παρέμβαση του State Department και αντίδραση της Αιγύπτου σε λίγη ώρα Μιχάλη Συγνατίου και Μαρία Ζαχαράκη κοντά μας. Κόντρα για την ελληνική επιχείρηση τη Ελλάδα στο Κουκάκι, κατεπίγουσα έρευνα διέταξε ο προϊστάμενο τη εισαγγελέα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δημήτρη Ινδαρέ μπήκαν στο σπίτι σαν κλέφτε. Βροχή από ψέματα και πλαστικέ σφαίρε εκ μέρου τη ελληνική αστυνομία και τη πολιτική ηγεσία. Στη συγκλονιστική μαρτυρία του γνωστού σκηνοθέτη, τη στιγμή τη σύλληψη. Στο πλευρό τη οικογένεια, ο κόσμο τη τέχνη, κατεπίγουσα έρευνα διέταξε εισαγγελία πρωτοδικών που έχει χρησιμοποιηθεί το λιγότερο θανατηφόρο μανουχρίν MR-35 Punch Gun. Μάλιστα. Είναι... Αυτό είναι η πλαστική σφαίρα, έτσι. Μπάλα. Η πλαστική μπάλα, με συγχωρείς. Μπάλα λέει. Δεν είχαμε ναι, σφαίρα, ήρθαμε ναι, 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 μπάλα. Ναι, πλαστική μπάλα, σωστά. Ναι. Η, η μπάλα λέει είναι πιο ήπια από την... Είναι, είναι σαν, σαν γροθιά, Παντσου. σου λέει, είναι σαν, Πάντσ, σαν ναι. να τρως μια γροθιά. Στον ελεύθερο τύπο, η σφορά αλληλεγγύη μείωσε φέτο κατάργησε το 2021 και έρδωσε 1.300 ευρώ το 20 για μισθωτού ε, και συνταξιούχου. 80.000 μισθωτού ιδιωτικού τομέα αραβασά και αναδρομικών φόρων για αποπληρωμή οφειλόμενων μισθών το 2013. Η κοινωνία στηρίζει την κυβέρνηση για οικονομία εθνικά και ασφάλεια. Επενδύ, επενδύστε σε ανθρώπινο δυναμικό. Εμεί μειώνουμε φόρου γραφειοκρατία. Και εδώ θα το πω γιατί ε, θέλω έτσι να, απλά να το διαβάσω, δεν θα γίνει ποτέ. Ε, στάση μετρό με θέα Βυζαντινή λεωφόρο. Εγκρίθηκε από το ΚΑΣΙ απόσπαση και επανατοποθέτηση αρχαιοτήτων. Τρέχουν τα έργα στη Θεσσαλονίκη. Με μεγάλε αντιδράσει, βέβαια. Με μεγάλε αντιδράσει. Πάμε στη Δημοκρατία. Μέρισμα σε άλλου 100.000 δικαιούχου, λέει η Δημοκρατία. Πόσοι αναμένεται να λάβουν τα 700 ευρώ, τα προβλήματα τη διαδικασία. Και ξαφνικό βοήθημα 120 ευρώ σε στρατιωτικού και πολιτικό προσωπικό. Χριστουγεννιάτικο δώρο ανακοίνωσε ο Παναγιοτόπουλο. Θα το πάρουν άμεσα. Όλοι. Αυτό Ακόμη οι Τούρκοι ψάχνονται για επεισόδιο στα Ήμια. Και Εδώ πρέπει να το δούμε αυτό. Ο πρώτο δεκτό από τη γρήπη δεν είχε κάνει το εμβόλιο. Στον ε, φιλελεύθερο www.dimosio.gr παράθυρο στο μέλλον. Διχασμό στι ΗΠΑ, η παραπομπή Τραμπ σε δίκη και η ανίερη στήριξη από τον ε, Πούτιν. Μετρό Θεσσαλονίκη στα ψέματα και οι παραλήψει του ΣΥΡΙΖΑ για τα αρχαία στο σταθμό Βενιζέλου. Και απόφαση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απελευθερώνει το Airbnb. Πάμε στην Αυγή. Βία και ψέματα. Υπόλογο για κατάχρηση εξουσία ο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Κατέρευσε η σκευωρία τη αστυνομία για κατασκευή ενόχων μετά την αποκάλυψη των ντοκουμέντων τη σύλληψη του σκηνοθέτη Δημήτρη Νταρέ και των παιδιών του. Εισαγγελική έρευνα για τα περιστατικά αστυνομική βία εναντίον πολιτών. Ακόμη, μετρό Θεσσαλονίκη ξυλώνουν τα αρχαία για χάρη των εργολάβων. Στο ριζοσπάστη, επαγρύπνηση και αγώνα για την απομόνωση και καταδίκη τη εγκληματική οργάνωση, προκλητική εισαγγελική πρόταση στη δίκη τη Χρήση Αυγή. Στην Εσπέσο, θύμα Σέχτα, ο γιο μου, η παραθρησκευτική οργάνωση και το μυστηριώδε αεροπορικό ταξίδι. Κραυγή αγωνία από τον πρόεδρο τη Ένωση Συνταχτών Ευρωπαϊκών Μέσων Ενημέρωση, Δίνο Θεοδωρίδη στην Star Press. Ξεθάβουν σάκου με λεφτά. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Καβάλα. Με μάσκε Καραμαλή και Παπανδρέου. Άρπαξαν τα χρήματα. Έβγαλαν τι πρώτε 500.000 ευρώ. Σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων ψάχνουν τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ τη ληστεία Μαμούθ. Και εδώ η Ανθήμα. Ο Αγιάννη ο Ρώσο με έσωσε. Ήταν εκεί μαζί μου. Τον είδα μέσα στο χειρουργείο. Η συνέντευξη που έδωσε η καλή φίλη και συνάδελφο στην Ελεονόρα Μελέτη για την περιπέτεια που είχε με την υγεία τη. Πάμε στην αυτεμπορική φοροκίνητρα για συγχωνεύσει, παρενέσει του Πρωθυπουργού προ την αγορά για τη δημιουργία μεγαλύτερων και ισχυρότερων σχημάτων. Και 200.000 φορολογούμενοι απέκρυψαν αναδρομικά εντολή ΑΔΕ για βεβαίωση του φόρου. Στον τύπο τη Θεσσαλονίκη, επόμενη στάση Συμβούλιο τη Επικρατείας για τα αρχαία τη Βενιζέλου, το ΚΑΣ αποφάσισε με 13 ναι υπέρ της απόσπαση και επανατοποθέτηση, ικανοποίηση αποφορή τη πόλη. Νομικά θα απαντήσει η κίνηση πολιτών.